Τώρα, γίναμε μάρτυρες σήμερα μιας σειράς έτσι, αναφορών του κυρίου Περιφερειάρχη που συνάδουν με μια απώλεια δυνάμεων για την περιφέρειά μας μέσα από παρεμβάσεις οι οποίες σκοπιάσαμε το προηγούμενο διάστημα να διεκδικήσουμε. Μας αναφέρατε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι το πρόγραμμα αυτό της αγροδιατροφικής σύμπραξης που αγωνιστήκαμε για 2,5 χρόνια επανειλημμένος να μπορέσουμε να το πετύχουμε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της αγροδιατροφικής σύμπραξης και μας ενημερώνετε σήμερα ότι τελικά πρόθεσή σας, η απόφασή σας με το όργανο της αγροδιατροφικής είναι η απένταξή του. Ειλικρινά εκπλήσωμαι, διότι θα περίμενε κάποιος ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα για την προβολή και προώθηση των ΠΟΠ προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας, αν θέλουμε να σεβόμαστε την προοπτική του τόπου μας μέσα από πιστοποιημένα επώνυμα προϊόντα με ταυτότητα στην καλύτερη αγορά του κόσμου, τουλάχιστον αυτό το πρόγραμμα να ολοκληρώνατε την προσπάθεια που την παραλάβατε στη διαδικασία της υλοποίησης και γνωρίζει και ο υπεύθυνος που ορίσατε και μάλιστα τον ορίσατε και έμιστο για να ολοκληρώσει μια προσπάθεια, όχι για να την ακυρώσει. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο. Βάζουμε έναν υπεύθυνο στην αγροδιατροφική και μάλιστα με μισθοδοσία για πρώτη φορά στα ιστορικά της αγροδιατροφικής σύμπραξης για να ολοκληρώσει, για να πετύχει περισσότερα πράγματα. Όχι να απολέσει προγράμματα και πόρους από την περιφέρειά μας επί ζημία των αγροτών και των επιχειρηματιών του αγροτικού τομέα. Επομένως, αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε και θα θέλαμε να εξαντλήσετε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια που τη θέλουν έστω και λίγοι επιχειρηματίες που μπορούν να πάνε στην Αμερική. Είναι μία αρχή, ένα πρώτο ξεκίνημα, είναι τα πρώτα βήματα και όπως έχουμε πει και άλλη φορά εδώ μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να το υπενθυμίσω, είχα γίνει προχωρημένες συζητήσεις με κύκλους επιχειρηματιών, Ελλήνων επιχειρηματιών στην Αμερική που μπορούν να αποδεχτούν τα προϊόντα αυτά σε οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων και μάλιστα σε ποσότητες που θα δυσκολευτούμε να τους τροφοδοτήσουμε. Όμως είναι μια σημαντική κατάκτηση που δεν πρέπει να παρατηθείτε από αυτήν, κύριε Περιφερειάρχη, αλλιώς εμείς το επισημαίνουμε, το αναδεικνύουμε και το καταγγέλουμε. Και αυτό είναι σε συνέχεια και άλλων απολειών που μας είπατε σε προηγούμενες ενημερώσεις που μας κάνατε εδώ στο Περιφερειακό για τον αγροτικό τομέα. Από τις πρώτες και όλες επισκέψεις σας στην Αθήνα μας είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει το αρδευτικό δίκτυο του φράγματος του Νεστορίου. Δεν παραιτηθήκαμε ποτέ από αυτό το έργο. Κύριε Κασαπίδη, επικεντρωθείτε στη σημερινή ενημέρωση. Όχι, λέω κύριε Πρόεδρε, μια σειρά παρεμβάσουν που φαίνεται ότι υπάρχει μια απαξίωση του αγροτικού τομέα. Διατροφική σύμπραξη. Απαντώ και στον κύριο Κασαπίδη και στην κυρία Ζεμπιλιάδου. Είπαμε ότι σας ενημερώνουμε για να γνωρίζετε και είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς θα έρθει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεχίζουμε. Ορίστε. Εμείς θα έρθουμε με εισήγηση ότι απορρίπτεται. Ναι. Γιατί δεν θέλουμε. Πέστε μου που θα βρούμε τα 500 χιλιάρικα για το ΦΠΑ, πέστε μου που θα βρούμε τα 450 χιλιάρικα για την ίδια συμμετοχή. Από εσάς, εσείς θα μας κάνετε μαθήματα πώς να το διαχειριστούμε. Από πού το αφήσατε. Αφήσατε, κύριε Περιφερειάρχα, συνεχίστε, όταν θα έρθει το θέμα. Αφήσατε ένα ερείπιο. Κύριε αυτό κάνατε. Όταν θα έρθει το θέμα, αφήσατε ένα ερείπιο. Αφήστε με να συνεχίσω. Τι κάνετε, κάνετε τεράστιο λάθος. Δεν γνωρίζετε. Άστο. Λύσανδρε, σε παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε. Σε παρακαλώ, είστε ο μόνος που πιστεύει σε αυτή την αίθουσα ότι ένας, ενώ έχει 20 εκατομμύρια το ταμείο, 20.000 ευρώ, συγγνώμη, το ταμείο, μπορεί να πληρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο και μετά να εισπράξει το 80% των χρημάτων που πλήρωσε και να πληρώσει και το ΦΠΑ. Τι λέτε τώρα, μα αφού διαμαρτύρονται και οι άλλοι εγγράφως. Όταν έρθει το θέμα, κύριε Κασαπίδη, λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω γιατί σας διέκοψα. Ό,τι είναι να πείτε θα το πείτε, κύριε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα έρθει θέμα, οπότε έρθει. Μπορείτε να τοποθετηθείτε. Ορίστε, λοιπόν, κύριε, το αν οι ενέργειές μας είναι επί ζημία των αγροτών, νομίζω εσείς ξέρετε και έχετε εμπειρία από αντίστοιχες ενέργειες. Επομένως, αυτό το είπατε. Τι, για να σας ακούσει ο κόσμος,
Όχι, ο κόσμος ξέρει, γνωρίζει πολύ καλά, ξέρει ότι διεκδικούμε τα συμφέροντά του, γνωρίζει τι κάναμε στα θέματα που τους απασχολούν και αυτό καθημερινά, άστα αυτά. Και αυτό καθημερινά, και αυτό καθημερινά, μη με διακόπτετε. Δεν θα με διακόπτετε. Δεν θα με διακόπτετε. Εσείς δεν έχετε πάρει. Εσείς δεν έχετε πάρει. Μην μιλάω. Εσείς δεν έχετε πάρει εργολαβία την εκπροσώπηση των συμφερόντων των αγροτών. Και δεν είστε ο μόνος που εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Εμείς κάνουμε πράξεις. Εσείς κάνατε πράξεις. Κύριε εσείς Κασαπίδη, κάνατε. Εντάξει. Κύριε Κασαπίδη, πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Θα με αναγκάσετε να επικαλεστώ αυτό που έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ακούγεστε. Πιο δυνατά, κύριε Κασαπίδη. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Πιο δυνατά, κύριε Κασαπίδη, δεν ακούγεστε πάνω στον. Υπονοήσατε. Λοιπόν, δεν προσβάλλονται. Κύριε Κασαπίδη, δεν σας προσβάλλει κανείς. Λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, λέει την άποψή του. Δεν απαραίτητο να συμφωνούμε. Κύριε Περιφερειάρχη, συνεχίστε. Κατά τα άλλα, συνεχίστε γιατί δεν ακούγεστε. Βγάλατε μονομερές. Συνεχίστε, κύριε Κασαπίδη, γιατί βγάλατε μονομερές συμπέρασμα ότι εμείς χάνουμε πόρους από το αρδευτικό του Νεστορίου. Είναι δυνατόν που εσείς 4 χρόνια ήσασταν περιφερειάρχης να μας κάνετε μαθήματα πώς χάνονται οι πόροι. Εσείς το αποδείξατε αυτό μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε μια προσπάθεια η οποία θα τελεσιδικήσει και θα τελεσφορήσει. Θα εξασφαλίσουμε το φράγμα και ίσως ένα τμήμα του αρδευτικού άμεσα. Επομένως έχουμε ένα σχεδιασμό, θα κριθούμε γι' αυτό όπως και εσείς κριθήκατε. Συνεχίζουμε. Αγροτική οδοποιία. Η Βόρεια... Ναι. Ορίστε. Συνεχίστε, κύριε Περιφερειάρχη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, φέρατε. Θα σας πω και για την κλεισούρα. Επειδή θα με αναγκάσετε να μιλήσω με τρόπο που δεν θέλω, επειδή μιλάτε. Εσείς θα εντάσσετε την κλεισούρα στο ΠΕΠ αν είχατε ωριμότητα στις μελέτες Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Απαντήστε. Α, ωραία. Άρα δεν ήταν επιλογή σας η κλεισούρα. Άρα δεν ήταν επιλογή σας η κλεισούρα. Ρητορικό το ερώτημα, συνεχίζουμε. Όχι, γι' αυτό σας ρωτώ. Συνεχίζουμε. Ήταν η μόνη επιλογή. Γιατί δεν είχατε.